για τις εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, την στρατηγική απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, το ΓΕΣΥ και τον εξυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενημέρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΟ, την οποία υποδέχθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, από τα οποία έχουν στηριχθεί πέραν των 210.000 εργαζομένων, ανέργων και εργοδοτών, με δαπάνη πέραν των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνέβαλαν μαζί με άλλες πολιτικές στην μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Ειδική αναφορά έγινε και στις ουσιαστικές πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Από πλευράς ΠΕΟ, η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους ανέφερε ότι η ΠΕΟ ενημέρωσε τον πρόεδρο για τις θέσεις της σε βασικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η ακρίβεια και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Για μας η έννοια του εξυγχρονισμού έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν επαρκείς συντάξεις για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και να μην χρειάζονται άλλου τύπου πολιτικές και στηρίγματα. Παρόν στη σύσκεψη ήταν και οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. Έχουμε αρχίσει τον κοινωνικό διάλογο για την εφαρμογή κατώτατου μισθού, την εργοδότηση προσωπικού και άλλα θέματα. Σημαντικό θέμα είναι και η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Για τα περισσότερα θέματα έχει ξεκινήσει ήδη ο κοινωνικός διάλογος με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις. Η ΠΕΟ κατέθεσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σχετικό υπόμνημα, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η πρόταση για παρέμβαση της πολιτείας με σκοπό να καταγραφεί το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και παράλληλα να καλυφθούν με επαρκείς και αξιοπρεπείς μισθούς όλοι οι εργαζόμενοι. Επίσης, η επαναφορά της ΆΤΑ και βελτιώσεις που προτείνονται να εφαρμοστούν στο ΓΕΣΥ με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μη κάλυψης των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων για χρόνια πάσχοντες και συνταξιούχους.